Την επίσημη παρουσία του ψηφοδελτίου του στη Ζάκυνθο πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης ο ΣΥΡΙΖΑ με τους υποψηφίους του να διεκδικούν τη μοναδική έδρα του νησιού. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται ο βουλευτής Ζακύνθου και πρώην υφυπουργός Σταύρος Κοντονής, ενώ ακολουθούν ο δικηγόρος Λευτέρης Γιαννάτος και η συνταξιούχος εκπαιδευτικός Διονυσία Γκλαβά. Η επιλογή του κυρίου Κοντονή θεωρείται αυτονόητη, με δεδομένο ότι τίμησε το νησί με την παρουσία του στη Βουλή και το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Ωστόσο και οι υπόλοιποι δύο υποψήφοι χαίρουν ιδιαίτερης αποδοχής, τόσο για την επιτυχημένη τους επαγγελματική πορεία και επιστημονική κατάρτιση, όσο και για την ενεργό αγωνιστική και συνδικαλιστική τους δράση εντός και εκτός Ζακύνθου. Στις 20 Σεπτεμβρίου ψηφίζει ο ελληνικός λαός αν θα συνεχίσει να υπάρχει κυβέρνηση της αριστεράς ή αν το παλιό πολιτικό προσωπικό θα έρθει ξανά στο προσκήνιο. Να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι αυτή η κυβέρνηση πέτυχε η συμφωνία, όπως είπε και ο Λευτέρης, να υπαχθεί στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Γιατί αλήθεια οι προηγούμενοι, οι οποίοι μας κατηγορούν ότι φέραμε τη χειρότερη συμφωνία, είχαν βάλει την Ελλάδα στο αγγλικό δίκαιο. Από την πρώτη στιγμή που πήγα στο Υπουργείο και είδα αυτή την αδικία που έχει γίνει στον τόπο μου, στη Ζάκυνθο, εντάξαμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2015 τον ηλεκτροφωτισμό του σταδίου, την τοποθέτηση ταρτάν στο Στίβο και την ανέγερση, κατεδάφιση του παλιού γυμναστηρίου και την ανέγερση νέου γυμναστηρίου. Με την προοπτική στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2016 να εντάξουμε, εάν και εφόσον βρεθεί κατάλληλος χώρος, και κλειστό κολυμβητήριο. Είναι ικανότεροι αυτοί που θεωρούν το μνημόνιο ιδεολογία? Είναι ικανότεροι αυτοί που ουσιαστικά δεν διαπραγματεύτηκαν ποτέ? Είναι ικανότερη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι τελευταία στιγμή έδωσε λυσαλέα μάχη και την οδήγησε στα όρια της? Ο ΣΥΡΙΖΑ στους 7 μήνες που κυβέρνησε δέχτηκε πιέσεις και από τους αγαπημένους δανειστές εταίρους και από το εσωτερικό, αλλά και ακόμα από το εσωτερικό του κόμματός μας, από τους συντρόφους, σε εισαγωγικά, που από καιρό είχαν οργανωθεί και που τελικά αποχώρησαν. Είναι τουλάχιστον αστείο. Αυτοί που κυβέρνησαν τη χώρα για 40 χρόνια, την υπερχρέωσαν, έβγαλαν δισεκατομμύρια στους φορολογικούς παραδείσους να μας κουνάν το δάκτυλο και να μας εγκαλούν γιατί μόλις 7 μήνοι διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι τρεις υποψήφοι δήλωσαν ότι είναι τιμή για τους ίδιους να συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος και υπογράμμισαν ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεν η αυτοδυναμία, ωστόσο, εάν χρειαστεί, το κόμμα θα επιδιώξει αποτελεσματικές συνεργασίες.